Επαναστάτη ο Πάουκ. Χάρηκα αυτό που βλέπω όταν έκανε την αναφορά για τις δύο ομάδες της πόλης που θα θέλουν να γίνουν χαλίδι. Ξέχασε τον Ηρακλή. Ναι, ξέχασε τον Ηρακλή, ρε φίλε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί εμείς δεν θέλουμε, ρε φίλε, να πάρουμε την ΕΠΟ. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις ποδόσφαιρο, ρε φιλαράκι, θέλοντας να πάρεις την ΕΠΟ ή για δικό σου όφελος. Γιατί δεν γίνεται, ρε φιλαράκι, να θέλουμε να αλλάξουμε τον Ταβά, να αλλάξει χρώμα, να αλλάξει φανέλα, να αλλάξει και λίγο το κασκόλ και να πάρουμε εμείς τα σπόρια και να είμαστε καλά και να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να είμαστε το δεύτερο πιο διεφθαρμένο ποδόσφαιρο, να κάνει μια κίνηση ο υπουργός ύστερα από παραγγελία των τριών υποτιθέμενα να διακόψει το κύπελο. Και αντί να κάνει αυτό το πράγμα, βγαίνουν οι άλλοι να λένε ότι να βάλει να ορίσετε το κύπελο και μην βγούμε από την Ευρώπη και καταστρεφόμαστε και δεν το λένε οι ίδιοι. Βάζουν τους δημοσιογράφους να το γυρνάνε δεξιά και αριστερά αυτό για να περάσει σαν θέση. Σαν κοινή γνώμη ως παιδιά του μην πάμε. Αυτό το κάνουν και οι κάτω, φίλε. Και οι κάτω το κάνουν. Το ξέρω, αγόρι μου. Εγώ τι σου λέω. Το κάνουν και οι κάτω αυτό. Ο Έλληνας έχει μάθει φιλαράκι ότι για ο Έλληνας προσπαθεί να κάνει ομελέτα αγοράζοντας δύο αυγά από το σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν θέλει να τα σπάσει όταν το πάει στο σπίτι και θέλει να πάει και την ομελέτα. Κατάλαβες τι γίνεται. Αν δεν βγούμε από την Ευρώπη, εάν δεν γίνει κάπαρση, εάν δεν γίνουν τα δικαστήρια, εάν δεν ανοίξουν οι φάκελοι, εάν δεν δούμε ποιος έπαιρνε τι και τι έχει γίνει, εάν δεν γίνει η απόφαση για τον Κορυζόπολη, να βγουν όλα αυτά, να υπάρξουν κυρώσεις για τις ομάδες, για τους παράγοντες, για τους χι, για τους χι, να βγουν όλα. Και δεν πούμε μετά ότι κύριε, μετά από αυτά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, γιατί εσείς το φέρατε εκεί. Η Γιουβέντους έπεσε στη Β' Εθνική. Της πήρε και δύο πρωταθλήματα. Τα είχε κερδίσει και της τα πήρα πίσω. Δηλαδή στην Ελλάδα τι θέλετε δηλαδή να κάνετε. Θέλετε να το παίζετε λεζάντα, να βγαίνετε και να το παίζετε παραστάτες και μόλις έρθει το αυγό στον ποπό να κάνετε τις σκήνες και να το εκτρέφετε για να γίνει μεγαλύτερο. Αυτό θέλετε να κάνετε αυτοί, αυτά τα πιστεύω σας. Όποιος σας ακούει αυτά πιστεύετε δηλαδή ότι περνάτε στον κόσμο και τα τρώει. Αντί να καταλάβετε ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνετε είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βγει ένας πίνακας και μια κυμολία σαν το δημοτικό και να αρχίσετε να τα βάζετε ένα-ένα, το ένα μετά το άλλο για να δείτε επιτέλους πού θα φτάσετε. Γελάνε οι πέτρες. Καλά σας έλεγε κάποτε ο Πανόπουλος. Κύριοι, δεν βρέχει, μας πίνουν. Καλή σας μέρα. Προλαβαίνουμε άλλους. Διάλειμμα, γορίλα. Όχι, πριν πάμε σε διάλειμμα. Τι? Ο Ιμπραήμοβιτς πόσο χρόνο είναι? Ο Ιμπραήμοβιτς.